Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες έχει μετατραπεί κυριολεκτικά η υπόθεση που αφορά στο άνοιγμα των σχολείων, αφού πηγαίνει για μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, αρκετά ίσως μετά και τις 7 Ιανουαρίου. Και ενώ η κανονικότητα δεν φαίνεται να πλησιάζει, οι καθηγητές έχουν επομιστεί έναν ακόμη δύσκολο ρόλο, καθώς καλούνται να εκδώσουν τους βαθμούς των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου για το τετράμινο. Βάσει του νόμου, το τετράμινο ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, οπότε και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τις βαθμολογίες με βάση τα τεστ, τα διαγωνίσματα και τις προφορικές επιδόσεις των μαθητών. Διαγωνίσματα και τεστ δεν έχουν γίνει, αφού η διαδικασία γίνεται μέσω του διαδικτύου, με το Υπουργείο να έχει μεριμνήσει σχετικά. Ήρθε μια εγκύκλωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών κατά το πρώτο ή και το δεύτερο τετράμινο. Σίγουρα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για όλους, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Η εγκύκλωση αυτή προβλέπει κάποια στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν και την αξιοπιστία έτσι και εγκυρότητα αυτών των ολιγόλεπτων ή ωριαίων γραπτών δοκιμασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αναφέρει με λίγα λόγια έτσι, να αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές τάξεις ασύγχρονης εκπαίδευσης όπως είναι το e-class και το e-me σε συνδυασμό και με την πλατφόρμα WebEx της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχουν αυτές οι πλατφόρμες. Για την ασύγχρονη εκπαίδευση μπορούν να έχουν τρεις επιλογές σε αυτή την πλατφόρμα: θέματα αυτόματης βαθμολόγησης, ανάπτυξης και συνδυασμό θεμάτων και αυτόματης βαθμολόγησης. Αυτό που προβληματίζει πολλούς αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι πώς θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο, με την πρόβλεψη να είναι συγκεκριμένη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν ομάδες έτσι διαφορετικών θεμάτων, είτε ασκήσεις, να δείτε δηλαδή διαφορετικές ασκήσεις σε μαθητές. Περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά η εγκύκλειος το πώς μπορεί να γίνει, στο χρόνο τον οποίο θα πρέπει να στέλνονται οι απαντήσεις στους καθηγητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ό,τι προβλέπεται να γίνει, θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι στην αρχή της εφαρμογής είναι η πρώτη φορά που και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά διαδικτυακά. Πιστεύω ότι θα είναι ελάχιστα τα προβλήματα, γιατί ο χρόνος πάντα θα είναι πιεστικός, με την έννοια ότι ο καθένας θα πρέπει να ασχοληθεί με τα δικά του θέματα, δεν θα μπορεί εύκολα να βοηθάει δίπλα του, ούτε να στέλνει μηνύματα, ούτε να... Εντάξει, κάποια προβληματάκια θα υπάρξουν, αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί έτσι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των γραπτών αυτών δοκιμασιών. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι ένα κομμάτι της βαθμολογίας των μαθητών. Οι καθηγητές ήδη τόσο καιρό τους ξέρουν, γνωρίζουν για τον κάθε μαθητή ποιες είναι οι δυνατότητές του και τι προσπάθειες καταβάλει. Και οι γραπτές δοκιμασίες είναι ένα κομμάτι της συνολικής βαθμολόγησης των μαθητών.